για την Ιρλανδία του προηγούμενου συνεδρίου. Ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχω Ιρλανδία, γιατί αυτή είναι. Έχουμε ένα κατοστάριο φαινόμενο το οποίο μας αποτρέπει να έχουμε την κεντρική μας πλατεία. Για τον λόγο ότι όλο και περισσότεροι συγχωριανοί ανεβαίνουν τώρα στο χωριό και πάντα η ερώτηση που κάνουν πότε η πλατεία θα είναι έτοιμη. Δήμαρχοι που θέλουν μια ενημέρωση με συγκεκριμένα στοιχεία να μπορούμε εμείς να τους απαντήσουμε. Έχω εδώ μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συζητήθηκε το θέμα για την διέλευση του αγωγού από την Δυτική Μακεδονία. Αναφέρθηκαν μέσα στη συζήτηση για πόλης Καστοριάρος οριστικό να υπάρχει πρόσβαση και σταθεροποίηση του σύμφωνου στην εθέρμανση το Λεμαίδα, Αμίντιο, το Λεμαίδα και Κοζάνη. Και δεν αναφέρεται καθόλου στα κρεμμένα ρεύματα. Δεν ξέρω αυτό ειλικρινά, για άλλη μια φορά με εξοργίζει, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Καταρχήν θα ήθελα να κάνει μια ενημέρωση με τον Περιφερειάρχη, αν αυτή τη συνάντηση, ότι οι πόλεις τις οποίες τον ενδιαφέρουν είναι αυτές και ότι τα κρεμμένα είναι απ' έξω. Αν σε περίπτωση υπάρχει τέτοια πρόθεση από τους ίδιους να συγκράμουν και αυτοί ώστε ο αγωγός φυσικού αερίου να έρθει στα κρεμμένα, γνωρίζουμε όλοι ότι όλες οι οικογένειες των κρεμμένων ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα για τη θέρμανση. Νομίζω έχουν την ευκαιρία να πάρουν μια φθηνή θέρμανση και θεωρώ ειλικρινά εξοργιστικό αν μας έχουν και απ' έξω. Ειλικρινά, ξέρουμε πολύ καλά ότι τόσο η Κοζάνη όσο και το Λιμαντέο όσο και τα Μίντιο με το ΔΕΗ που έχουν φθηνή τηλεθέρμανση, το γνωρίζουμε όλοι. Απολαμβάνουν όλα τα ωφέλη από τη ΔΕΗ. Είμαστε μια περιφέρεια λόγω της ΔΕΗ από τις προνομιούχες και κατά κεφαλή πολύ υψηλό εισόδημα. Χάνουμε τεράστια κονδύλια τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη φτώχεια, για την καταπολέμηση, φτώχεια για την καταπολέμηση της ανεργίας. Και εδώ ένα προνόμιο που έχουμε που μας δίνεται δυνατότητα να έχουμε και εμείς φθηνή θέρμανση, κάποιοι κοιτάνε να μας βγάλουν απ' έξω. Ειλικρινά θα ήθελα να ξέρω την άποψη του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, αν συμμερίζονται και αυτή την άποψη τη συγκεκριμένη και αν σε περίπτωση πραγματικά δεν θέλουν να συντράμουν αυτοί, νομίζω και εμείς ως αντιπολίτευση και νομίζω όλα τα κρεμμένα θα είναι δίπλα σας να κάνετε ενέργειες ώστε να είμαστε και εμείς μέσα στις και να έχουμε και εμείς τα κρεμμένα πρόσβαση στο φυσικό αέριο το οποίο θα περάσει από την Δυτική Μακεδονία. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Παλάσκα. Καλησπέρα και εγώ. Δύο θέματα που μας έρθουν. Το ένα, προγραμματικά. Το ένα, αν υπάρχουν αίτησες για τις επαφείς ομάδες. Για λόγω ότι είμαστε μέσα σε κάψωνα, από εκεί πέρα, ποιες αίτησες είναι να ονομαστούν για να ξέρει και ο κόσμος πού μπορεί να πάρει. Γιατί ήδη σήμερα αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα για κάτω στην υπηρεσία μας. Ένα δεύτερο είναι το ποτάμι. Είναι στολή για την πόλη μας, για τον νομό μας. Αυτή η συγκέντρωση δεν είναι στολή. Είναι η κατάρτιση. Αν αμφιβάλλεται για αυτό που λέω, μπορούμε να πάμε το δούμε. Τρίτο, η παιδική χαρά σε όλα τα χωριά είναι το στολίδι για κάθε χωριό. Αν περπατήσουμε τα χωριά, πολλά λίγα που κατέστησαν. Έχω πάει μεταλλιές. Είναι σχεδόν 1,5 μέτρα χόρτα. Δεν φαίνονται ούτε οι κούνες. Πιστεύω να έχετε δει φωτογραφίες όπως το είδε. Τέταρτο, θα πω, αυτά είναι για τους αγώνες εγκλημάτων, θέλω απαντήσεις για να στέλνω και εγώ. Τέταρτο είναι το εξής. Θα πω πρώτη φορά για το χωριό μου, την Κοσμάκη. Είναι ένας δρόμος από τη Γαλίζα έως Κοσμάκη. Είναι άσφαλτος. Αυτό δεν ξέρω το ακριβώς. Είναι στο Δήμο ή στην Περιφέρεια, νομίζω είναι στο Δήμο. Τα χόρτα και τα βάτα, για να πηγαίνω, άρχισε να παίρνει την άσφαλτο. Σε δύο χρόνια δεν θα υπάρχει άσφαλτο. Γιατί είναι και αυτό είναι η κατάρτιση. Θα πρέπει να υπάρχει κατ' εμέ ή να το ραντίζουμε αριστερά-δεξιά ή να υπάρχει να πέρασε ένα κρύο. Είχε γίνει μια καλή προσπάθεια από τον κύριο Τσαξάρα, πρέπει να το λέω αυτό πέρσι. Είχε αφήσει ένα μηχάνημα και σχεδόν μια εβδομάδα πάνω, αλλά λόγω και εγώ δεν μπορούσα να το θέσω. Το έχω προπάνω. Τίποτα άλλο λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να ρωτήσω για τους αγροτικούς δρόμους. Είπα και στον προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θέλω να ρωτήσω πόσα γκρέιντερ αυτή τη στιγμή έχει ο Δήμος Γρεβενών και πόσα δουλεύουν. Πρώτο αυτό.
Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι στη διάρκεια είδα κάτι αναθέσεις εδώ σε επαγγελματία της πόλης μας, ανάθεση συντήρηση χρεοκοπτικών μηχανημάτων. 16.000, 6.000, 6.000. Αυτό σημαίνει ότι για να κάνουμε συντήρηση, από τη στιγμή που κάνουμε συντήρηση, πρέπει τα χώρα να είναι κομμένα. Τι κάνουμε συντήρηση να είναι. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω το πράγμα αυτό. Αυτά τα ποσά είναι πολύ μεγάλα ποσά για συντήρηση χρεοκοπτικών μηχανημάτων. 16.000, 6.000, 6.000 σε επαγγελματίες της πόλης μας είναι μεγάλα ποσά. Και ένα άλλο θέμα που θέλω να πω είναι, αυτό είναι το αίτημα του κυρίου Κουκτσίδη για τα χαλίκια που είπε τον κύριο Τριβόνη. Γιατί να τον παίρνει, μια φορά τελειώνουμε το θέμα αυτό. Εδώ πήγε σε τον πηγαίνει, δέστο να τελειώνουμε, τι γίνεται. Τα κύριε Πρωθυπουργέ. Μια τελευταία εξαρτώση σχετικά με του επιβάτε του μόρφωση του μικρού μόνο να ψηφίσαμε ένα τέτοιο το 2, το οποίο πρόσφατα είδαμε ότι απομακρύνθηκε εδώ η φοιτητική κάλυψη, τα παρτένια. Θα ήθελα να ρωτήσω τον αντιδήμαρχο, όχι τώρα στο πάνω συμβούλιο, να μου απαντήσει αν τηρήθηκε κάποια διαδικασία όσον αφορά αν πέρασε η μελέτη, οποιοδήποτε διαμόρφωση με το δωρεά ή ότι αν τα παρήθηκαν από άλλο λεφτό, αυτό δεν με αφορά. Αν πέρασε η αρχιτεκτονική επιτροπή, όπως ακριβώς η διαμόρφωση, όταν πέρασε από το Δήμο, το μικρό πάρκο. Δεδομένου ότι αποτελεί το πιο κεντρικό σημείο της πόλης, ότι είναι η εικόνα του Δήμου, η εικόνα της πόλης. Εάν υπήρχε κάποιες προτάσεις, θα μπορούσα να πω και εγώ το ναι, που έχει κάνει κάποιες ομάδες εργασίας σχετικά με την ανάπλαση, γιατί η εικόνα δεν είναι ότι καλύτερο, όπως είναι κάνει. Όσο τα δωρεά από ό,τι διάβασα και δεν το ξέρω ότι είναι, σίγουρα είναι σημείο αναφοράς και φαντάζομαι και με τα μανιτάρια που έχουν μορφωθεί, όμως βάσει την επιμονή του οποίου δεν είναι απόλυτα, την κάλυψη. Δεν υπήρχε λόγο να χαλάσουμε τα παρτέρια και να αφήσουμε μόνο μετά. Νομίζω ότι ο κόσμος το κατάλαβε, ο κόσμος θέλει την κάλυψη. Είμαστε μια πόλη με μετά. Θα μπορούσαμε ακόμη και τώρα να διαμορφώσουμε τα μικρά παρτέρια γύρω-γύρω και να δέσουμε και τα υλικά τα οποία δεν είναι στοιχείο με τη θετική κάλυψη, δεν είναι απόλυτα. Και όσον αφορά, θα έλεγα ότι στην τεχνική υπηρεσία έχετε γεωπόνου. Υπάρχει γεωπόνου που συνδέεται σε όλε τι αναπλάσει, όχι από τώρα, τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια, και έχει δώσει μια πολύ καλή εικόνα στου χώρου αναψυχή τη πόλη και όχι μόνο και το χωριό. Δείτε και αν μπορείτε στο επόμενο συμβούλιο τώρα να μου απαντήσετε τη διαδικασία με την οποία διαμορφώθηκε. Ευχαριστώ πολύ. Μετά από τι πολλέ καταστροφέ που πέστησαν οι αγρότε του Δήμου μα, θα ήθελα να πάρουν μια πρωτοβουλία και ο Δήμαρχος μας και το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να δουν αν μπορούν να μπουν οι ζημιές που έχουμε πάθει όλοι οι αγρότες στα ψέα. Να το κοιτάξετε λίγο, κύριε Δήμαρχε, και να δούμε πώς μπορούμε να υπάρχει και μια συνάντηση με τον κύριο Τριβιάκη, τον βουλευτή του Δήμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τουρνού από το ΣΟΕΟ σίγουρα, δεν χρειάζεται καν ερώτηση, δηλαδή είμαστε θετικότητα. Σε επόμενο να δούμε να πείτε μια επιτροπή και από εμάς για την αντιπολίτευση για να διοργανωθεί καλύτερα από ό,τι ήταν πέρυσι. Δηλαδή και να βελτιώνεται κάθε χρόνο και καλύτερα. Τώρα θα γίνει μια μέρα πώς θα είναι, δύο ή τρεις. Ας πούμε αυτό, μπορούμε να το δούμε, να βάλουμε και κάτι δύο. Ωραία. Όσο αφορά την πλατεία των Φιλιππέων, φέτος μάλλον βάλαμε στον προπολογισμό 70.000. Υπήρξαν διάφορες προτάσεις το να γίνει μια διερευνητική γεώτρηση, να μπουν διάφορα μηχανήματα, το οποίο όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ χρειάζεται χρόνια στην ιστορία. Θα πάει χρόνια. Από μαρτυρίες και προς εμένα και προς τους μηχανικούς, μιλάμε ότι κάτω στην πλατεία υπάρχει σταθερό έδαφος, ότι είναι βράχος. Τουλάχιστον που γνωρίζετε όλοι πώς θα και εσύ πιστεύω ότι το γνωρίζεις. Οπότε είμαστε στην εκπόνηση μια μελέτη να προχωρήσουμε στο σκάψιμο, να βρούμε σταθερό έδαφος και να δούμε τι θα βρούμε να πράξουμε. Ήδη αυτή τη στιγμή είναι 70.000 και πιστεύω ότι εντός των ημερών, μέσα στο μήνα, θα είναι έτοιμη και θελέτη, ούτως ώστε να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση. Δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα συνόψη για το φέτος να γίνει κάτι. Άμα προλάβουμε αυτόν τον καιρό. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι για να βγει ένα έργο 70.000 είναι το σύστημα ολόκληρο το οποίο μπορεί να σου πάρει από 2-3 μήνες μέχρι ένα χρόνο και να μην πω και παραπάνω. Είναι η γραφειοκρατία. Όσο αφορά τους κάδους, ήδη προχωράμε στην προμήθεια και από Δευτέρα είχαμε μια ανοιχτή σύμβαση με τη διάδειγμα. Γιατί με το δικό μας το καταπληκτήριο δεν έχουμε επίσημα οδηγό. Θέλει ειδικό πτυχίο, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Από Δευτέρα.
Από Δευτέρα το πιο πιθανό εκτός από όπου θα ξεκινήσουν δηλαδή να πλένονται οι κάδοι. Με το ΤΑΠ και εγώ έμεινα έκπληκτος όταν διάβασα αυτή την ανακοίνωση. Επικοινώνησα αμέσως με τον Περιφερειάρχη και εντός των ημερών πήγε ραντεβού να μου πάρει ο ίδιος τηλέφωνο για να γίνει μια πλήρης ενημέρωση γιατί δεν αναφέρονται πουθενά τα γεγονά. Τα οποία μέχρι προχθές, μπορώ να πω μέχρι πριν αυτή τη συνάντηση, ήταν στον σχεδιασμό. Κάποιο λέω, να απαντήσω λίγο. Κάποια δοσοδικά είπαν ότι ο Περιφερειάρχης δεν ξέρω αν έχουν τα γεγονά. Δεν ξέρω αν έχει και αυτό ή αν είναι ένα κουτσοπολιό. Και εγώ κρατάω μια επιφύλαξη πάνω στο συγκεκριμένο. Αλλά εντάξει, το συγκεκριμένο πολύ σοβαρό θέμα. Δηλαδή να ξέρουμε τον άξονα ο Περιφερειάρχης τι προτίθεται να κάνει. Θα συμπεριλάβει σε Κρεβενά, σε Άντιστα και μια από λόγου που είχε η αρχικά ή αυτέ οι περιοχέ θα είναι. Και άλλοι από έξω, όπω είναι ο δήμαρχο τη Άντιστα, δήμαρχο Κρεβενών και όλοι οι δημότε μαζί, να κάνουν έναν αγώνα να μπορέσουν και μέσα στα πρώτα του συγκοέρια. Αν αυτοί προτίθονται και δεν θέλουν συγκεκριμένη διαδικασία, αν θέλουν δηλαδή να βαθμίσουν την τηλεθέρμανση η οποία ήδη υπάρχει, το Ζάνι, το Λεμαίδα, είτε ο Φλόρινα, ήδη αυτοί έχουν αυτή τη θέρμανση. Και μας ήταν και άλλη μια φορά να μας έρθουν απ' έξω, νομίζω ότι όλοι οι δημότες θα συντράμουν και εμείς ο καλλιπολίτης και νομίζω οι πάντες, όλοι οι φορείς, να κάνουμε έναν αγώνα να είμαστε εκεί μέσα. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο αφορά μελλοντικά όλους μας. Η αλήθεια αυτή είναι. Επομένως πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά και να κάνουμε σοβαρές προσπάθειες ώστε να έχουμε ευτυχές αποτέλεσμα. Ήδη το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ καιρό που ασχολούμαι εγώ προσωπικά με αυτό το ζήτημα. Η πρόθεση ολονών ήταν ότι τα Κρεβενά δεν θα ήταν απ' έξω. Και μια οικονομοτεχνική μελέτη που η οποία εκπονήθηκε πριν από 3 χρόνια από την ΑΝΚΟ είχε και τα Κρεβενά μέσα. Ναι, μεν τα Κρεβενά ήταν στα όρια του κόστου ωφέλου. Η Καστοριά και το Άργος ήταν πάρα πολύ κερδοφόρες σαν πόλεις. Η υπόθεση ήταν ότι η περιφέρεια θα έπρεπε να έχει περιφερειακή συνείδηση και να το δει περιφερειακά και ότι αν πηγαίναν όλοι μαζί πακέτο, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα ούτως ώστε αυτό το έργο να βγει ασύμφωνο. Πριν μου ενημερωθώ επίσημα από τον περιφερειακό, δεν μπορώ να πω κάτι για αυτή την εξέλιξη. Αφού ενημερωθώ, δεσμεύομαι ότι στην επόμενη συνεδρίαση πιστεύω ότι θα έχω ενημερωθεί πλήρως, οπότε θα ενημερώσω και το σώμα. Για αυτό όσο αφορά τη Λευτέρη για τα ψέα, όντως θα το δούμε Λευτέρη. Είναι σοβαρό το ζήτημα, πάρα πολύ σοβαρό. Να το δούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Στα υπόλοιπα πιστεύω ότι θα πατήσουν οι υπεύθυνοι αντιδημάρχοι. Στον κύριο Πράσκα, επειδή αναφέρθηκε για την πλατεία του Φιλιππέου, την προηγούμενη δηλαδή ο κύριος Παράσκας ήταν εκπρόσωπος της κοινότητας Φιλιππέου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στην τωρινή δημοτική θητεία υπάρχει οι Φιλιππέοι εκπροσωπούνται, δεν είναι ορφανοί εδώ μέσα. Και έχουν άποψη και θέση και ενεργούν για όλα τα ζητήματα που αφορούν το χωριό. Και οι χωριανοί είναι ενημερωμένοι για το τι σημαίνει και το τι γίνεται. Είναι τόσο ενημερωμένοι που ακόμα ψάχνουμε να βρούμε τα μηχανήματα του χωριού. Σε αμφισβήτησε κανένα ότι υπάρχει. Σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ. Όχι, δεν σε παρακαλώ. Η γνώμη που εξέφρασα ήταν συγκεκριμένη, δεν σε αμφισβήτησα καθόλου. Είπα ότι οι κάτοικοι τύπου χωριού θέλουν να ενημερωθούν το τι προβλέπεται να γίνει για την πλατεία. Σε αμφισβητώ. Ενημερώνω. Εσύ θεωρείς ότι αμφισβητείς με αυτόν τον τρόπο. Ειλικρινά το λέω. Αμφισβητείς με αυτό. Δηλαδή εσύ γνωρίζεις ότι οι δημότες πάνω γνωρίζουν, οι κάτοικοι των Φιλιππέων γνωρίζουν ότι υπάρχουν 70.000 ευρώ και ότι θα μπουν για την πλατεία. Το γνωρίζουν αυτό. Εγώ χθες ήμουν στο χωριό. Και εγώ σας παρακαλώ. Χθες μπορεί να πείτε κανένα. Σας παρακαλώ, κλείστε το. Σας παρακαλώ. Κύριε Τριγώνη, κύριε Τριγώνη, έχεις τον λόγο. Κύριε Παλάσκα, σας παρακαλώ. Κύριε Τριγώνη, έχεις τον λόγο. Δεν το περίμενα. Μην το συζητάς τώρα. Όσον αφορά την πλατεία του Φιλιππέου, έχει προβληθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό ένα κονδύλιο για συντήρησή της, είναι στις 70.000 ευρώ και την προηγούμενη εβδομάδα για μία ακόμη φορά επισκεφθήκαμε με μηχανικό της υπηρεσίας και με τον κύριο Μίχο
πάρει στοιχεία. Περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα της μελέτης που θα συντάξει αν μπορούμε να αποκαταστήσουμε αυτά τα χρήματα. Γιατί όλοι γνωρίζετε όσοι έχετε πάει εκεί πέρα ότι είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Τις επόμενες μέρες, επειδή κάτι έρχεται του κ. Κουτόπουλου, θα σας ενημερώσω αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Ο σκοπός και η πρόθεση μέχρι τώρα είναι να κάνουμε κάποιες καθαιρέσεις των σημείων που έχουν καθυζήσει, να δούμε τι υπάρχει, τι δημιουργεί το πρόβλημα και από εκεί πέρα να προβούμε στην αποκατάσταση της ζημιάς. Αν αυτή η λύση και τεχνικά μπορεί να δοθεί, θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα στην σύνταξη της μελέτης και στην προάκτηση του έργου. Για το συντριβάνι απέναντι από το Δημαρχείο, το έργο εκτελείται με έναν γενικό τίτλο που είχαμε από το προηγούμενο τεχνικό πρόγραμμα της προηγούμενης χρονιάς, συντήρηση επισκευή συντριβανιών του Δήμου. Αφορά τη συντήρηση του συγκεκριμένου συντριβανιού, δεν έχει αλλάξει η αρχιτεκτονική του, παραμένει. Υπήρχε ένα αίτημα από τους μανιταρόφιλους, επειδή θα κάνουμε μετά από χρόνια τη μανιταρογιορτή στα Γρεβενά, να τοποθετηθεί ή να διαμορφωθεί κάπως ένα συντριβάνι που να έχει σχέση με το μανιτάρι, αφού είμαστε και η πόλη του μανιταριού. Επιλέχθηκε αυτή η λύση, έγινε καθαρισμός από τα χόρτα, θα μπουν και κάποια σημεία με πράσινο, ίσως γλάστρες κλπ. Ώστε να μην χαθεί ο χαρακτήρας αυτός του συντριβάνι και θέλουμε να προλάβουμε την γιορτή που είναι σχεδόν σε 1,5 μήνα να είμαστε έτοιμοι και να είναι επισκέψιμο και όμορφο το πράγματι ένα σημείο κεντρικότητα απέναντι από το Δημαρχείο. Αυτός είναι ο σκοπός και ο στόχος, δεν έχει ολοκληρωθεί, περιμένετε να το δείτε. Εγώ πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ θετικό για την πόλη. Από ένα σημείο το οποίο για μένα ήταν εγκατελειμμένο, συνέχεια είχαμε χόρτα, είχαμε βρωμιάς από αδιάστατα ζώα και δεν τιμούσε κανένα μας. Δεν είναι για αύριο, είναι μόνο για το φοιτητικό. Λοιπόν, δεν απαντάει για η παρατήρησή μου. Και ήθελα απλά να πω σε αυτό το σκέφτηκα. Μου λένε ότι κάθε φορά που έχει δημιουργηθεί ένα παρτέριο, το φοιτητικό υλικό σε οποιαδήποτε ανάπλαση, το επικυρώνουμε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Γι' αυτό και το ανέφερα. Και κάθε φορά που θέλαμε να κάνουμε κάποια αλλαγή, η αρμόδια υπηρεσία μας έλεγε ότι πρέπει να έρθει προσευχή στο Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης είτε της Αρχιτεκτονικής Υπηρεσίας, της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής, είτε της Τεχνικής Υπηρεσίας ή της Γεωτεχνικής. Αυτή ήταν η παρατήρηση. Μόνο το φοιτητικό υλικό, όλα τα άλλα είναι δεκτά και υπό την σημείο αναφοράς. Και ένα συντριβάνι και με το χαρακτήρα που θα έχει όσον αφορά και τους μανιταρόφιλους και την προβολή που θέλουν. Μόνο γι' αυτό δείτε ότι έχω και ένα μανιταρόφιλο υλικό πλέον να διαμορφωθεί, αλλά είναι από το Δημοτικό Συμβούλιο το προηγούμενο καρτέρι που υπήρχε εκεί. Μέσα από κάποια μελέτη. Κυρώθηκε και αυτό. Ευχαριστώ. Αυτό θα το δούμε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα. Εάν χρειάζεται κάποια έγκριση παραπέρα ή να την πάρουμε, απλά νομίζω ότι δεν είναι θέμα μόνο των μελετών, είναι θέμα και την απόφαση των δικής μας εδώ πέρα. Αν θέλουμε να δώσουμε ένα ξεχωριστό στίγμα όσον αφορά την ιδιαίτερη γιορτή που θα κάνουμε και την επισκεψιμότητα που θα έχει η πόλη. Τώρα, για το θέμα της ατομικής ουδοποιίας, κύριε Κουρέλα. Είναι όσα και τα δύο γκρέιτερ του Δήμου Γρεβενών είναι έξω και εργάζονται και σύντομος. Ο Δήμος έχει δικά του δύο σύν αυτά που μπορεί να μισθώσει από ιδιώτες. Γίνεται δουλειά, προσπαθούμε να καλύψουμε όλα τα δουλειά, έχουν ξεκινήσει από κάτω προς τα πάνω, σήμερα εργάζονται σε Βρυσίνα, Ελεύθερο, Κλιματάκι, στα Βέλγια, στον Δήμο Θεοδόρου Γιάκα. Καλή λειτουργία διαδρομές, είχαμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Μέχρι πριν 10 μέρες είχαμε συνεχείς βροχοπτώσεις και μέσα σε μια εβδομάδα ανέβηκε η θερμοκρασία. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να θερήσουν. Εμείς προσπαθούμε και εξυπηρετούμε. Δεν έχουμε ιδιαίτερα παράπονα. Υπάρχουν προβλήματα, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν. Αλλά γενικά το αντιμετωπίζουμε θετικά και όσο καλύτερα μπορούμε. Και εδώ να επισημάνω για μία ακόμα φορά ότι είχαμε μία χρονιά η οποία έχει καταστραφεί όπως σχεδόν στο αγροτικό δίκτυο. Δεν έχει βοηθήσει κανένα στον Δήμο. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε ζητήσει από τον κύριο Περιφερειάρχη και έχει δεσμευτεί για μια χρηματοδότηση 300.000 ευρώ ώστε να κάνουμε εργασίες συντήρησης της αγροτικής ουδοποιίας και να αναπτύξουμε τους αγρότες που πράγματι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Αφού να θυμίσω ότι πέρυσι το Σεπτέμβριο ο Δήμος, περιοχές του Δήμου και η Δημοτική Ενότητα Εργονών κηρύχθηκε πλημμυρόπληκτη. Το χειμώνα είχαμε τον μεγάλο χενιά. Και μέσα στην άνοιξη είχαμε πάλι πολύ δυνατές καταιγίδες μέχρι το τελευταίο διάστημα που δημιουργούσαν συνεχώς προβλήματα. Και να μην ξεχάσουμε ότι πέρα από τους αγροτικούς δρόμους έχουμε και τους κτηνοτρόφους,
στα ορεινά μας που έχουν έρθει πάνω και αντιμετωπίζουμε και εκεί τα προβλήματα που δημιουργούνται κάθε μέρα. Εάν υπάρχει σε κάθε περίπτωση κάποια παράληψη, κάποιο παράπονο ή κάποιο αίτημα που δεν έχει φτάσει στην τεχνική υπηρεσία ή σε μένα, εγώ θα σας παρακαλέσω να μου το μεταβάσετε για να το αντιμετωπίσουμε. Αυτά δεν ξέρω, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτά έχουμε. Ευχαριστώ. Στην ερώτηση του κ. Τσίλκα σε δικιά μου το ποτάμι, θέλω να πω ότι πριν 10-15 μέρες είχαμε σήμερα πρώτες προπτώσεις. Τώρα που ήρθαν και οι νέοι του κουρί θα μπουν μέσα, για να κατέψουν το ποτάμι που σκέψαμε και πέρυσι και πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να βάλουμε μηχανήματα να καθαριστεί. Σχετικά τώρα με τις αμυγδαλιές, γιατί είναι την ειδική χαρά το οποίο έθεσε. Θέλω να πω ότι στις 26 Ιουνίου τη Δευτέρα έγιναν προσλήψεις των παιδιών μας στην προστασία. Μπήκε ένα παιδί για το μεγάλο και για το μικρό σιγουρί για τις εμπειρίες, τρία χρόνια ένα εισιτήριο. Τη Δευτέρα ήταν στο μικρό σιγουρί, την Τρίτη στο μεγάλο σιγουρί με την υπόδειξη του Πρόεδρου. Και την Τετάρτη, την Πέμπτη του Παρασκευή ήταν στα Μηταλιές και την Τελεότητα έδωσε ο πρόεδρος που θα του πει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ευθύνη. Πήγε σήμερα το παιδί και χθες τη Δευτέρα και νομίζω και ολοκλήρωσε η παιδική χαρά, αν δεν κάνω λάθος Κώστα. Λοιπόν, οπωσδήποτε γίνονται προτεραιότητες. Απλά επιλέγουμε την επικοινωνία του Προέδρου, ίσως γιατί ο Πρόεδρος ξέρει καλύτερα και που παίζουν τα παιδάκια και που είναι εδώ μια άποψη. Λοιπόν, όσον αφορά για τον δρόμο Πηγαδίτσα Κοσμάτι, δεν γνωρίζω αν είναι δημοτικό, αν είναι δημοτικό και υπάρχει ο Πρόεδρο. Είναι πολύ ευχαρίστω να το δούμε τάσο άμεσα και τον Πρόεδρο με τον Χρήστο, τόσο και με τον Πάρκο, να, να πάμε να το δούμε και να πράξουμε κατευθείαν. Τώρα, όσον αφορά για τη συντήρηση και για τη διάβγεια, για τις μισθώσεις που λέμε και για, και για τη συντήρηση, οπωσδήποτε πάμε σε επιδημιούς επαγγελματίες. Απλά θέλω να κάνω γνωστό στο σώμα ότι συντηρούμε και τραχτεράκια από γήπεδα και ξέρουμε πολύ καλά ότι σχεδόν σε όλα τα γήπεδα έχουμε τραχτεράκια. Σε πάρα πολλά χωριά έχουμε τραχτεράκια, σε πάρα πολλά χωριά έχουμε μεσημέρες. Το γνωρίζετε όλοι σας. Και δουλεύουν και εθνοτικά άνθρωποι, τα δημοτικά μηχανήματα. Επομένως, αυτοί δικαιούνται και τα λεφτά της Βιτζίνης που γίνεται μηνιαίος, πάντα δίνονταν μηνιαίος στους Προέδρους για να κόψουν τα χόρτα, τους χορηγείται λαδάκι μίξη, τους χορηγείται μεσημέρα και η συντήρηση των μηχανήματων. Τώρα, τα μηχανήματα είναι πολλά. Αν θέλετε όμως, μπορώ να διαθέσω, επειδή γίνεται με εντολή οποιαδήποτε συντήρηση, μπορώ όποτε θέλετε να διαθέσω και μπλοκάκι των εντολών από το δύο οποιοδήποτε σύμβουλο επιθυμεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Νομίζω ότι προχωράμε.